σκληρή δικαιότητα. Και αυτό μου θύμισε πάρα πίσω στον Εκκινάτη. Ο Χριστός, είμαστε Λοτζία, λέει, κάνει μια διάθεση. Ανοίγει στο έσε intentionale και στο έσε natural. Και το πρώτο έχει να κάνει με τη μορφή που σχηματίζει ο νους, τη μορφή των νικημένων, που σχηματίζει ο νους μέσα στον εαυτό του. Το δεύτερο, το natural, είναι το πράγμα, το οποίο η μορφή του πράγματος στον πραγματικό κόσμο έξω. Και λέει τώρα την άποψη ότι ο νους κάνει μια διαδικασία οικειοποίησης προς τα νικημένα. Αλλά βέβαια το αντικείμενο πρέπει να υπάρχει διαρκή σχέση, θα λέγαμε, ανάμεσα στο αντικείμενο, στο εξωτερικό κόσμο και στο νου. Δηλαδή ο νους δεν είναι, ο νους στοχεύει προς το αντικείμενο. Βάλει. Τελειολογική. Ναι. Βάλει. Δηλαδή πρέπει να προϋπάρχει το αντικείμενο. Γιατί ο νους δεν μπορεί αφαίρεται να σχηματίσει μια εικόνα, μια μορφή αντικειμένου χωρίς αυτό το αντικείμενο να υπάρχει. Εντάξει. Δεν μπορώ να μιλήσω για τον Ακινάτη, γιατί το αντικειμένο δεν έχω να το διαβάσει. Απλώς ξέρω ότι μέσα από τις μορφές της παραδοσιακής φιλοσοφίας που έχουν επηρεάσει την φαινολογία είναι ο Ακινάτης. Αυτόν έχουμε και το identio recta και identio obliqua. Δηλαδή η έννοια του αναστοχασμού και της επιστροφής τη συνείδηση στον εαυτό της και κατανόηση του προηγητικού της ρόλου προς το νόημα των αντικειμένων υπάρχει και στο Ακινάτη. Και αυτό γίνεται ρητά αναφορική αναφορά και σε μια σειρά διαλέξεων που είχε δώσει παραδόσεων που είχε κάνει ο Χούσελ με τον τίτλο «Πρώτη φιλοσοφία» μέσω αυτούς που έχουν επηρεάσει την έννοια της αποδεικτικότητας είναι πέρα από τον Ντεκάρτ, τον πρότυπό του, είναι και ο Ακινάτης. Επίσης γνωρίζω ότι και ο Χάιντιγκερ είχε κάνει μια σειρά μαθημάτων για τον Ακινάτη που θεωρούσε αυτόν και τον Σουάρες μορφές της χριστιανικής καθολικής φιλοσοφίας που είναι εξαιρετικά επικαιρό. Απλώς δεν μπορώ να σου πω τώρα αν αυτό ισχύει ή δεν ισχύει, υπάρχουν διαφορές κτλ. Εκείνο που μπορώ όμως να σας πω είναι το εξής. Αυτό που λέμε εμείς αντικείμενο του εξωτερικού κόσμου, η φαινολογία το ονομάζει μια υπερβατική πραγματικότητα. Τι σημαίνει υπερβατική πραγματικότητα? Έτσι. Είναι μέρος αυτό που θα σας έλεγα. Έτσι. Πάρτε ένα μικρό παράδειγμα. Ξεκινάει η φαινολογία από την ανάλυση του αντιληπτικού ενεργήματος. Λέει, βλέπω ένα σπίτι. Κάθε φορά που βλέπω ένα εξωτερικό αντικείμενο, το βλέπω μέσα από μία οπτική γωνία, μέσα από μία προοπτική. Τη στιγμή που το βλέπω μία οπτική προοπτική γωνία, ταυτόχρονα έχω και μία ενόηση, η οποία είναι όμως κενή, δηλαδή δεν είναι πληρωμένη με εμπειρία, αυτόν που δεν βλέπω. Δηλαδή, υποθέτω ταυτόχρονα, προϋποθέτω, προκαταβάλλω, προεξοφλώ κατά κάποιο τρόπο στο αντιληπτικό μου ενέργημα ότι υπάρχουν και υπάρχει και πίσω πλευρά και η πλαϊνή πλευρά και το πάνω πλευρά που δεν τη βλέπω. Και λέει ο Χούσελ, πάντα το αντιληπτικό ενέργημα έχει την τάση αποβλεπτικά, τελειολογικά να δει το σύνολο του αντικειμένου. Αλλά αυτό το αντικείμενο κάθε φορά εντάσσεται σε μια ευρύτερη συνάφεια πραγμάτων και εγώ πάντα θα βλέπω μέσα από μία οπτική γωνία. Και το ένα αντιληπτικό ενέργημα πάει σε ένα άλλο αντιληπτικό ενέργημα και πάντα το αντικείμενο θα μου δίνεται μερικώς. Θα μου δείτε λίγο όπως λέει ο Χούσελ, όχι με προοπτική, μέσα από μία προοπτική, το λέει μέσα από μία σκιά. Έχει πάντα σκιάσεις το εξωτερικά αντιλαμβανόμενο αντικείμενο. Το συλλαμβάνω πάντα μέσα από σκιάσεις. Δηλαδή δεν το συλλαμβάνω ποτέ στην πλήρη φωτεινότητά του. Τι λέει τώρα η φαινολογία? Αυτό που λέμε αντικειμενικότητα ή αντικειμενική πραγματικότητα είναι κάτι οριακό. Ποτέ δεν έχουμε πλήρη επιβεβαίωση της πραγματικότητας του αντικειμένου. Τι έχω? Έχω μια μερική, ας πούμε, πάντα απόδειξη, επικύρωση της ύπαρξης ενός αντικειμένου. Το βλέπω πάντα μερικώς και προεξοφλώ ότι υπάρχει και το υπόλοιπο. Συνεχίζω
εμπειρικά, αντιληπτικά να βλέπω το αντικείμενο, αλλά λέει μια οριστική τελική κατανόηση της ύπαρξης ενός αντικειμένου εξωτερικού είναι για το Χούσερ κάτι απόλυτο που δεν μπορούμε ποτέ να το πετύχουμε και δεν έχουμε και κριτήριο, λέει, για να συλλάβουμε τι σημαίνει οριστική επίγνωση ενός αντικειμένου. Πράγμα που σημαίνει ότι η επιστήμη, η γνώση του αντικειμένου προχωράει αένα, χωρίς να φτάνει ποτέ σε ένα στόχο. Απλώς αυτό που λέμε αντικειμενική πραγματικότητα είναι κάτι σαν ένα ιδεώδες όριο, το οποίο ποτέ δεν μπορεί να το πετύχει η επιστήμη. Θα προχωράει συνέχεια, θα επικυρώνεται μερικά και πάντα θα απομένει κάτι το οποίο παραμένει στη σκιά. Αυτό αφορά τώρα αντικείμενα του εξωτερικού κόσμου. Όταν κάνουμε όμως στροφή στα εσωτερικά αντικείμενα, στα, ας πούμε, σε αυτά που λέμε βιώματα, συνδυσιακά φαινόμενα, εδώ μας δίδεται ο συνδυσιακός κόσμος κατά έναν απόλυτο τρόπο. Μπορώ να φανταστώ, λέει ο Χούσερ, ότι εκμυδενίζεται το σύνολο του κόσμου, αλλά απομένει από αυτή την εκμυδένιση του κόσμου πάντα η παρουσία συνδυσιακών φαινομένων και ενεργημάτων. Ακόμα και αυτή η εκμυδένιση του κόσμου θα συντελεστεί μας στον χώρο της συνείδησης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχω τη συνείδηση, τα συνδυσιακά ενεργήματα, ως κάτι το οποίο είναι απόλυτο, με την έννοια ότι δεν χρειάζεται κάποιο άλλο πράγμα για να μπορεί να υπάρξει. Είναι απόλυτο. Απόλυτο όχι με μία έννοια ότι είναι ο απόλυτος νους του Χέγκελ που έχει απόλυτη συνείδηση, πάμφωση και τελικά των πραγμάτων. Είναι απόλυτο με την έννοια ότι δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν υπάρχουν αυτά τα συνδυσιακά φαινόμενα. Είναι αδιανόητη η ανυπαρξία αυτών των φαινομένων. Για όλα τα αντικείμενα του εξωτερικού κόσμου μπορώ να φανταστώ μια σκεπτικιστική κατάσταση. Μπορεί να έρθει η επιστήμη, ας πούμε, μέσα από σειρά εξελίξεων και να αποδείξει ότι αυτό που έβλεπα και θεωρούσα δεδομένο, ξέρω εγώ, φανταστείτε τώρα το πιο κλασικό παράδειγμα, είναι ότι ο ήλιος γυρίζει γύρω από τη γη. Έτσι. Όλο αυτό έχει επικυρωθεί με αντιληπτικά ενεργήματα επί 500 χρόνια. Και έρχεται η επιστημονική δουλειά με τις συνεχείς παρατηρήσεις, υποθέσεις, εικασίες και μου δείχνει ότι αυτό που πίστευα ότι ήταν σωστό τελικά ήταν μία πλάνη. Χωρίς αυτό να μου το αντικαταστήσει με κάτι που είναι επίσης απόλυτα δεδομένο και σωστό, βλέπετε, ας πούμε, τι τεράστια προβλήματα έχει η κοσμολογία στον χώρο της φυσικής σήμερα, όπου τελικά για τα τελικά ζητήματα της μεγάλης έκρηξης που λένε, οδηγούμαστε στη χρήση ποιητικών μεταφορών, έτσι. Τι έγινε εκείνα τα πυροθυλιοστά, ας πούμε, τα οποία μεσολάβησαν την πρώτη ύλη στη μεγάλη έκρηξη. Δηλαδή βλέπετε, ας πούμε, ότι πάντα σε κάθε ανάγνωση του εξωτερικού κόσμου, της φύσης, πάντα θα υπάρχει μία σκιά, ανεξάρτητα. Δεν ισχύει αυτό, λέει ο Χούσερ, όταν σχετιζόμαστε με το χώρο των συνδυσιακών μας φαινομένων. Εκεί είναι αδιανόητο να σκεφτούμε ότι δεν υπάρχει αυτό το συνδυσιακό φαινόμενο. Ακόμα και αυτοί που σκέφτονται όπως ο Ντένετ, για να λειτουργήσουν, λέει, θα το διαβάσω αυτό, ακόμα και που αμφισβητούν με τέτοιο τρόπο που εν τέλει την προϋποθέτουν. Δηλαδή, αμφισβητούν κάτι προϋποθέτοντάς του. Αυτή ήταν η ένσταση του Χούσερ, την οποία είχε κάνει σε αντίστοιχους Ντένετ της εποχής του. Γιατί αυτά τα επιχειρήματα του Ντένετ δεν είναι σημερινά μόνο. Συνοδεύουν, ας πούμε, την ψυχολογία, την ψυχολογική ανάλυση από το 18ο αιώνα μέχρι σήμερα. Έτσι. Και απλώς επανεμφανίζουν διαφορετική εκδοχή και μορφή. Να διαβάσω και ένα απόσπασμα, να δείτε από το Χούσερ, να δείτε ότι σχεδόν σαν να ήξερε τι έλεγε ο Ντένετ. Παρόλο που ο Ντένετ έγραψε τον βιβλίο το 1995, ο Χούσερ έγραψε την φιλοσοφία σε αυστηρή επιστήμη το 1910. Έτσι. Αλλά είναι σαν να βλέπεις τα επιχειρήματα του Ντένετ στην ίδια μορφή. Η έννοια του αντικειμένου πάντα την προσεγγίζουμε εμείς, λέει ο Χούσερ, μέσα από
αποβλεπτικά ενεργήματα τα οποία μας δίνουν μια νοηματική κατεύθυνση. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα γιατί είναι ίσως πιο κατανοητό. Ένα παράδειγμα το οποίο το χρησιμοποιεί και ένας άλλος φιλόσοφος και μαθηματικός του 19ου και 20ου αιώνα με τον οποίο είχε μια επικοινωνία. Ο Χούσελ ήταν ο φιλόσοφος και μαθηματικός που επηρέασε τον Βίτκενστάιν και την αναλυτική φιλοσοφία, είναι ο Γκότλοπ Φρέγκε. Ο Γκότλοπ Φρέγκε είναι επίσης μια μεγάλη μορφή. Ένας σπουδαίος μαθηματικός, φιλόσοφος μαθηματικών και της λογικής, είχε επηρεάσει πολύ και τον Ράσελ και τον Βίτκενστάιν. Μάλιστα, ο Βίτκενστάιν είχε γράψει γι' αυτόν ότι ο τρόπος που γράφει ο Φρόιντ είναι επιτυδευμένος, ο τρόπος που γράφει ο Φρέγκε ήταν μεγαλοφύης, δηλαδή σαν συγγραφέα. Και παρόλο που έγραφε κείμενα λογικής και μαθηματικών, ήταν αδαμάντινος ο τρόπος που έγραφε, έτσι. Ήταν απίστευτος στον τρόπο γραφής του. Λοιπόν, ο Φρέγκε είχε κάνει ένα παράδειγμα για να δείξει ότι κάθε φορά προσεγγίζουμε ένα αντικείμενο μέσα από μία οπτική γωνία, μέσα από ένα νοηματικό περιεχόμενο που μας κατευθύνει προς το αντικείμενο και μπορεί να συμβεί να λέμε ο αποσπερίτης και ο αυγερινός και να έχουμε δύο διαφορετικές νοηματικές προσεγγίσεις, οι οποίες όμως δύο διαφορετικές νοηματικές προσεγγίσεις αναφέρονται πού? Στο ίδιο αντικείμενο. Ο αποσπερίτης είναι το αστέρι όπως μας δίδεται την εσπέρα. Ο αυγερινός είναι το αστέρι που μας δίδεται από την οπτική γωνία. Αυτό δείχνει ότι πάντα έχουμε μία διάκριση ανάμεσα σε νόημα και σε αναφορά σε αντικείμενο. Ο Χούσελ χρησιμοποιεί το αντίστοιχο παράδειγμα ανάμεσα στο ισογόνιο τρίγωνο και στο ισόπλευρο. Έχουμε δύο νοηματικές περιγραφές που μπορούν να αναφέρονται στο ίδιο αντικείμενο. Έτσι. Αλλά ποτέ δεν έχουμε μία διαμεσολάβητη από νοήματα αναφορά σε αντικείμενο. Πάντα προσεγγίζουμε το αντικείμενο μέσα από νοήματα, τα οποία συγκροτούνται μέσα από τη συνείδησή μας, στα συνειδησιακά ενεργήματα. Υπάρχει, λέει, το νόημα το οποίο μας δείχνει τα βασικά χαρακτηριστικά και περιεχόμενα των ιδιοτήτων ως αντικειμένου. Αλλά υπάρχει και η δυνατότητα να έχουμε ένα πλήρες νόημα, το οποίο είναι, λέει, κάτι ιδεώδες, λέει ο Χούσελ. Τι είναι το πλήρες νόημα? Είναι τα πιθανά κατηγορήματα, οι πιθανές ιδιότητες ενός αντικειμένου και στο πλήρες νόημα συμπεριλαμβάνεται και η εμπειρία της ύπαρξης του αντικειμένου. Αυτό το πλήρες νόημα, όπως λέει ο Χούσελ, ποτέ δεν το προσεγγίζει. Πάντα η ύπαρξη του αντικειμένου, όπως το νοούμε, στην αντικειμενική του διάσταση, είναι ένα ιδεώδες το οποίο προσεγγίζουμε δεν μπορούμε να το φτάσουμε. Πράγμα που σημαίνει ότι η γνώση του εξωτερικού κόσμου ποτέ δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί. Η επιστήμη ποτέ δεν θα φτάσει στο τέλος. Θα είναι μια προσπάθεια χωρίς οριστικό τέλος και ένα τέλος μπορεί να τεθεί μόνο ως ένα ιδεώδες ανέκυχτο ανέφικτο. Όπως η αναφορά του Χούσελ στην έννοια του πλήρους νοήματος. Το πλήρες νόημα είναι ο νοηματικός πυρήνας του αντικειμένου, οι βασικές του ιδιότητες, συν η εμπειρία της ύπαρξής του. Αυτό το συν η εμπειρία της ύπαρξής του είναι κάτι που δεν μπορεί να επιδέχεται κάτι, φρονολογία, οριστική επιβεβαίωση, επικύρωση. Και αυτό είναι που δίνει αυτή τη δυναμική στην επιστήμη. Και την όθηση. Γιατί την κινητοποιεί συνεχώς να ερευνά κάθε επιμέρους αποκάλυψη του αντικειμένου και να μην οδηγούμε σε ποτέ σε στασιμότητα, σε τέλος. Εκείνο όμως που μπορούμε να είμαστε πιο βέβαιοι είναι για το χώρο των συνειδησιακών φαινομένων. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Λέει ο Χούσελ, θα συγγνώμη κανείς και έχουμε να σας είπαμε ότι αυτή η διαδικασία της αναφοράς στα συνειδησιακά ενεργήματα στις οποίες συγκροτείται το νόημα των αντικειμένων, τα οποία είναι υπερβατικά ως προς τη συνείδηση. Προσέξτε, τα λέει ο Χούσελ, υπερβατικά ως προς τη συνείδηση. Πράγμα σημαίνει δεν είναι κατασκευασμένα από τη συνείδησή μου. Δεν φανταστείτε τη φρονολογία, λέει ότι τα αντικείμενα είναι προβολές μας. Έτσι. Δεν λέει τέτοιο πράγμα.
λέει είναι υπερβατικά ως προς τη συνείδηση, αλλά αυτή η υπερβατικότητα είναι αποτέλεσμα της ίδιας συνείδησής μας. Η συνείδησή μας τα θέτει ως αντικείμενα αυτά καθεαυτά, ως υπερβατικά σε σχέση με τη συνείδησή μας. Δηλαδή δεν είναι κατασκευασμένα τη συνείδησή μας. Αλλά το νόημα τους, αλλά η ύπαρξή τους δίνεται πάντα μέσα από το νόημα που προσπαθούν να τα προσεγγίσουν. Και το νόημα συγκροτείται μέσα από νοητικές ενέργειες υποκειμένου. Προσέξτε τώρα τι λέει όμως. Αυτή είναι η διαδικασία της φαινομενολογικής αναγωγής. Η φαινομενολογική αναγωγή πώς συντελείται με τη διαδικασία την οποία ο Προύσερ την περιγράφει ως εποχή, φαινομενολογική εποχή. Δηλαδή, απέχω από τις πεπιθήσεις του καθημερινού μας εαυτού που πιστεύει στην αντικειμενικότητα αυτών των πραγμάτων ανεξάρτητα από τη συνείδησή μου. Πιστεύω αντικειμενικά τώρα, ξέρω εγώ ότι αυτή η καρέκλα έχει αυτό το χρώμα και τελείως. Ή ξέρω εγώ, είμαι πεπισμένος ότι αυτό το ρολόι έχει αυτό το σχήμα και τελείως. Δεν τίθεται για μένα ζήτημα. Στη φυσική στάση ξεκινάω από την αυτανόητη παραδοχή της ύπαρξης εξωτερικών αντικειμένων. Και θεωρώ τις κρίσεις μου για αυτά τα αντικείμενα απόλυτα έγκυρες. Μπορεί, ας πούμε, στην καθημερινή ζωή, μέσα από αρνητικές εμπειρίες, να οδηγούμε στην μερική διάψευση και να πάω από τη μία θέση στην άλλη, αλλά ότι ο κόσμος υπάρχει ανεξάρτητα από μένα και έχει μια αντικειμενικότητα, είναι κάτι που η φυσική στάση δεν μπορεί να αρνηθεί. Και λέει ο Χούσερ τώρα, ότι μπορούμε να υιοθετήσουμε μία σκεπτικιστική στάση, η οποία οδηγεί σε μία εποχή απέναντι στην υποτιθέμενη αυτονόητη αντικειμενικότητα του κόσμου. Προσέξτε. Να βάλω την αντικειμενικότητα του κόσμου σε παρένθεση, λοιπόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ ξαφνικά πάω και λέω ότι δεν υπάρχει ο κόσμος, ξέρω εγώ, και περνάει ένα αυτοκίνητο μπροστά μου και λέω να έχω βάλει σε παρένθεση και... Έτσι. Εννοεί ότι οι κρίσεις που εκφέρω, προσέξτε, η εποχή αφορά τις κρίσεις που εγώ εκφέρω για τον δίθεν αντικειμενικό κόσμο, τις περιγραφές που κάνω, τις κρίσεις που έχω εκφέρει. Ο Χούσε βάζει σε παρένθεση την εγκυρότητα αυτών των κρίσεων που εκφέρουμε για τον αντικειμενικό κόσμο. Τις βάζω σε παρένθεση διότι έχουμε κάθε δίκιο στο να έχουμε αμφιβολία για το κατά πόσο η κρίση μας είναι απόρρια πραγματική σχέση με τα φαινόμενα ή είναι απόρρια προκαταλήψεων, θεωριών, εικασιών, συνηθιών και έξεχων, παραδοσιακών. Χρειαζόμαστε λοιπόν την εποχή για να μας περάσει από την αυτονόητη ορθότητα και εγκυρότητα των απόψεών μας σε μια κριτική σχέση με τις απόψεις. Οδηγούμαστε λοιπόν μέσα από την αναγωγή πίσω στα φαινόμενα της συνείδησης μέσα στα οποία συγκροτούνται αυτές οι αναφορές, οι αποβλεπτικές στα αντικείμενα. Όμως όταν επιστρέφω, προσέξτε έτσι, επιστρέφω σε συνειδησιακά φαινόμενα, λέει ο Χούσερ, χρειάζεται μας και μια δεύτερη αναγωγή. Δεν με ενδιαφέρει εμένα στην χρονολογία να σας αναλύσω ένα συγκεκριμένο ενέργημα, αλλά θέλω να δω το ενέργημα ως προς την ουσιακή του δομή. Πρέπει να κάνω μια αναγωγή ειδητική. Ειδητική σημαίνει να ανακαλύψω το είδος του ενεργήματος μέσα στον οποίο συντελείται αυτή η αναφορά στον κόσμο. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ τώρα, για παράδειγμα, μπορεί να έχω ένα ενέργημα ανάμνησης. Θυμάμαι την κακομοίρα τη μάνα μου που αύριο θα γιόρταζε, για παράδειγμα. Όμως, η θεομολογία παίρνει το επιμέρους και προσπαθεί να αναλύσει την ουσιακή του δομή. Αυτό φαίνεται βαρύγδουτο. Είναι ουσιοκρατία. Τι εννοεί ο Χούσερ με ουσιακή θεώρηση ενός αποβλεπτικού ενεργήματος, συνειδησιακού ενεργήματος? Έχουν ουσίες, έχουμε την ουσία της φαντασίας, την ουσία της ανάμνησης, την ουσία της ελπίδας. Τι είναι αυτά? Δεν μοιάζουν λίγο υπερβολικά? Ναι. Προσέξτε πώς τον δικαιολογεί όμως ο Χούσερ. Λέει αυτή την ειδική αναγωγή μπορεί να την επιτύχουμε μέσα από ένα μοντέλο ειδικής παραλλαγής, το ονομάζει.
τι κάνει αυτή η δυτική παραλλαγή. Εδώ κεντρικό ρόλο παίζει η φαντασία λίγο. Και πολλά από αυτά που έχει γράψει ο Χάιντεγκερ για τη φαντασία τα έχει αντλήσει από τον Χούσελ. Πώς λειτουργεί η φαντασία. Παίρνει σαν παράδειγμα, ας πούμε, τι κάνουν αντίστοιχα οι γεωμέτρες. Δεν παίρνουν κάποια σχήματα οι γεωμέτρες και σκέφτονται τι είναι ουσιαστικό σε ένα σχήμα γεωμετρικό που το έχω ζωγραφίσει και τι δεν είναι ουσιαστικό. Πώς βλέπουμε τι είναι το ουσιαστικό. Να λέει, μέσω της φαντασίας αρχίζω να σκέφτομαι αυτό το σχήμα με διαφορετικούς τρόπους. Ξέρω, εγώ σκέφτομαι το κύκλο να αλλάζω, ας πούμε, το κέντρο και να το βάζω, ας πούμε, λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο αριστερά, ώστε να μην υπάρχει αυτή η ισότητα. Αν κάνω αυτή η μετακίνηση του, του κέντρου του κύκλου, αν, ας πούμε, πάρω ένα σχήμα εδώ, έτσι, και έχει το κεντρικό σημείο, αν φανταστώ ένα το κύκλο, ότι έχει το κέντρο εδώ πέρα, θα είναι πάλι κύκλος. Αν το αλλάξω, αν κάνω αυτή την παραλογή, θα παραμείνει κύκλος. Λέω, πώς εδώ. Ουσιαστικό τι είναι, είναι αυτό το στοιχείο που, αν το αλλάξω, θα χαθεί ταυτότητα του αντικειμένου. Θα χαθεί ταυτότητα του αντικειμένου. Πάω να είναι κύκλος τώρα, αν το βάλω το κέντρο. Λέω, ο Χούσελ, άρα η ουσία τι είναι. Είναι όλα τα στοιχεία που ανήκουν σε ένα αντικείμενο, χωρίς τα οποία δεν θα μπορώ να φανταστώ τα αντικείμενα. Είναι ουσιαστικά, είναι όλα αυτά τα στοιχεία, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, χωρίς τα οποία δεν μπορώ να φανταστώ την ταυτότητα του αντικειμένου. Είναι εκεί που φτάνει το αντικείμενο σε ένα όριο. Ξέρω εγώ, μπορώ να φανταστώ, ξέρω εγώ, έναν άνθρωπο, ένα κεφάλι με λεφτά κτλ. Μπορώ να φανταστώ έναν άνθρωπο με δύο κεφάλια. Με τρία κεφάλια. Σκεφτείτε τώρα ότι ο Πλάτων παίζει στο συμπόσιο με τον Ερμαφρόδιτο. Είναι η περίφημη ιστορία που αφηγείται στο συμπόσιο ο Αριστοφάνης για την καταγωγή του έρωτα. Ποιος ήταν ο άνθρωπος αρχικά? Ο άνθρωπος ήταν ένας άνθρωπος που είχε δύο κεφάλια, ένα από σκεφτήρα πίσω, είχε τέσσερα πόδια, τέσσερα χέρια και ήταν ενωμένος και επειδή ξαφνικά αυτό το πράγμα είχε αποκτήσει τρομακτική ισχύ, ο Δίας φοβήθηκε ότι θα χάνει την εξουσία του και με ένα κεραυνό χώρισε τον Ερμαφρόδιτο σε δύο μέρη και τα σκόρπισε στον κόσμο. Και τα δύο αυτά μέρη τώρα, από την νοσταλγία για την αρχική ενότητα, ψάχνουν το ένα στον άλλο στον κόσμο. Και επειδή ψάχνουν να βρουν και να ενωθούν αυτά τα δύο κομμάτια, ξεχνάνε την εξουσία και το Δία, τον αφήνουν τον Δία να ασχεί την εξουσία με ηρεμία και ενδιαφέρονται για τον έρωτα. Άρα ο έρωτας είναι ένα στοιχείο το οποίο έτσι, το χρησιμοποιεί κάθε εξουσία για να διατηρείται. Γι' αυτό μας τρέφουν πολλά ερωτικά, με πολλές ερωτικές ιστορίες που όλα αυτά βλέπετε όλο αυτό το gossip που γίνεται, λειτουργεί πολύ διασκεδαστικά για την εξουσία. Λοιπόν, ο Αριστοφάνης περιγράφει αυτόν τον Ερμαφρόδιτο. Ήταν ένας άνθρωπος αυτό. Μπορώ να φανταστώ τι είναι άνθρωπος, έτσι. Μπορώ να φανταστώ έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στο 95% καλυμμένος από σίδερο, ξέρω εγώ, ή από προσθήκες, ή όλα τα όργανα του ανήκουν, ξέρω εγώ, σε μέταλλα, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί έτσι μηχανικά, οργανικά, για να υποκαθιστούν τις λειτουργίες. Εκεί αρχίζουμε να σκεφτόμαστε, έστω και οριακά, ποια είναι αυτά τα στοιχεία, χωρίς τα οποία δεν θα συνδέαμε την έννοια του ανθρώπου. Βέβαια, σας είπα αυτό πιο δύσκολο πράγμα, γιατί στην έννοια του ανθρώπου υπάρχει τέτοια προσδιοριστία που μπορείς να φανταστείς πολλά πράγματα τα οποία συνεχίζουν παρόλες τις αλλαγές να λειτουργούν ως ανθρώπινα υποδείγματα χωρίς να είμαστε σίγουροι, έτσι. Βλέπετε πολύ μάλιστα και στον χώρο της τέχνης σήμερα να εμφανίζονται διάφορες μορφές ανθρώπινες που παίζουν με το σώμα με ένα πολύ άγριο τρόπο, έτσι, ξέρω εγώ, ξαφνικά βλέπεις μόνο ένα κεφάλι και κάτι μεταλλικά, ας πούμε, στηρίγματα ή βλέπεις κάποιος όταν έχει κάτι τεράστιες μύτες, αυτιά, ας πούμε, και τα λοιπά ή βάζει στη θέση ενός ανθρώπινου αυτιού ένα γουρουνίσιο κεφάλι. Διάφορα τέτοια στοιχεία τα οποία στον χώρο της τέχνης λειτουργούν όπως αυτό που λέει ο Χούσελ, η δυτική παραλλαγή.
η τέχνη, η δυτική παραλλαγή. Κάνω παραλλαγές διαφόρων ιδιοτήτων και μας φτάνει σε ένα όριο η τέχνη και λέμε είναι ακόμα αυτό άνθρωπος. Εκεί όπου λέμε δεν είναι άνθρωπος, έχουμε φτάσει στον προσδιορισμό αυτών των στοιχείων χωρίς τα οποία δεν μπορώ να φανταστώ τον άνθρωπο. Αυτό είναι η δυτική παραλλαγή. Τα ουσιαστικά στοιχεία, λέει ο Χούσελ, προκύπτουν από το αίσθημα που έχω και τη συνείδηση που έχω ότι χωρίς αυτά η ταυτότητα του αντικειμένου καταραίει. Εντάξει, εδώ, ειδικά ας πούμε σε ανθρώπινες καταστάσεις, βλέπουμε ότι η απροσδιοριστή είναι τρομακτική και γι' αυτό ας πούμε αυτή η παραλλαγή μπορεί να φτάσει σε ένα όριο. Έχει συνείδηση ο Χούσελ σε αυτό το πράγμα, απλώς σας λέω ότι η δυτική αναγωγή που ενδιαφέρεται για δομές, έτσι, δεν είναι μια ουσιοκρατική μέθοδος με την έννοια υπάρχει μια ουσία και τη συλλαμβάνουμε, μια νοητική διαδικασία, είναι μια πολύπλοκη ανάλυση η οποία μέσα από την παραλλαγή που επιτυγχάνουμε τη φαντασία μπορεί να μας οδηγήσει σε κάποιες αναγκαίες δομές. Σημασία έχει ότι η φαινομενολογία όταν ενδιαφέρεται για τα φαινόμενα της συνείδησης δεν ενδιαφέρεται για τα επιμέρους συγκεκριμένα, αλλά τα επιμέρους συγκεκριμένα αναλύονται για να δούμε τις ουσιώδεις δομές. Και από εκεί βλέπουμε, αυτό είναι ανάμνηση. Και δεν είναι προσδοκία. Και δεν είναι παρουσίαση. Δεν είναι υπόμνηση. Δεν είναι ελπίδα. Δεν είναι κάτι άλλο. Και οδηγούμαστε σε δομές και παράλληλα με τις δομές οδηγούμαστε σε συνάφειες μεταξύ αυτών των δομών. Άρα έχουμε φαινομενολογική αναγωγή εποχή η οποία βάζει σε παρένθεση τις αυτονόητες κρίσεις μας οι οποίες θεωρούν αυτοδήλωση ότι είναι έγκυρες και τις θέτει υπό έλεγχο. Έχουμε σαν δεύτερη φάση, ας πούμε, πέστε τυπικά, όλα αυτά πάνε μαζί βέβαια, τη συνδυτική αναγωγή, δηλαδή αναλύει τα συνδυστικά φαινόμενα ως προς τα δομικά τους χαρακτηριστικά. Και έχω και μία τρίτη φάση όπου τα συνδυσιακά φαινόμενα τα ανάγω στο καθαρό εγώ, σε αυτό το ενιαίο κέντρο που συγκρατεί όλα αυτά τα συνδυσιακά φαινόμενα, τα συγκρατεί όμως με ένα όρο όχι ουσιοκρατικό αλλά λειτουργικά κατά κάποιο τρόπο. Είναι αυτό που φτιάχνει συνάφειες ανάμεσα στα διάφορα ψυχικά συστήματα ενός υποκειμένου. Είναι αυτό που λέει ο Χούσελ καθαρό ή υπερβατολογικό εγώ, το οποίο είναι όμως διαφοροποιούμενο, το οποίο διαφοροποιείται από το εμπειρικό εγώ, το συγκεκριμένο εγώ που έχω τώρα εγώ. Από το εμπειρικό, είναι χωρίς σώμα, κατά κάποιο τρόπο. Είναι αυτό που συγκρατεί, κατά κάποιο τρόπο, όλες αυτές τις λειτουργίες των συνδυσιακών φαινόμενων, ούτως ώστε αυτές οι λειτουργίες να μην διαχέονται και να μην είναι τυφλά ερημένες. Έτσι, αυτό το ονομάζει καθαρό εγώ. Και εδώ, λέει ο Χάιντεγκερ σε αυτό το ερώτημα, το οποίο ήταν το μεγάλο τους πρόβλημα, όταν κάνω αυτή την αναγωγή στο υπερβατολογικό εγώ, είμαι όμως εγώ συγκεκριμένος άνθρωπος. Εγώ την κάνω συγκεκριμένος άνθρωπος αυτή την αναγωγή στο υπερβατολογικό εγώ. Πώς γίνεται αυτό, να οδηγούμε από εμπειρικό εγώ, ας πούμε συγκεκριμένο εγώ, σε αυτό το υπερβατολογικό εγώ. Και εκεί ξεκίνησε μια αλυσίδα συζητήσεων που δεν οδήγησε πουθενά, αλλά στην αποκοπή τους και αποσύνδεσή τους. Αυτός ο διάλογος, Χάιντεγκερ και Χούσελ, έγινε το 1929, όταν ο Χούσελ εκλήθη να γράψει στην Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα ένα άρθρο με τίτλο «Φαινομενολογία», ζήτησε τη βοήθεια του Χάιντεγκερ. Εκεί πέρα υπήρξε μια ένταση, διότι ο Χάιντεγκερ έβαλε αυτό το ερώτημα κατά πόσο μπορεί ένα εμπειρικό εγώ να αποκαθαρθεί από την εμπειρικότητά του και να φτάσει μέσα από την αναγωγή σε ένα υπερβατολογικό εγώ. Ο Χούσελ δεν καταλάβαινε την ένσταση, στο Χάιντεγκερ η ένσταση αυτή ήταν κέρια και υπήρχε στο τέλος μια αίσθηση τέτοια σύγκρουσης όπου στο τέλος είχαν ένα διάλογο μεταξύ κοφών. Και τελικά ο Χούσελ στο τέταρτο σχεδίασμα το έγραψε μόνος του και το αποσιώπησε στο Χάιντεγκερ και έστειλε αυτό το τέταρτο σχεδίασμα στην Βρετάνικα, ερήμην του Χάιντεγκερ.
Και μετά άρχισε μια επώδυνη για το Husserl διαδικασία συνειδητοποίησης ότι ο μαθητής του αγαπημένος, το θαύμα της φρονολογίας όπως το ονόμαζε, το παιδί θαύμα της φρονολογίας όπως το ονόμαζε, είχε πάει σε άλλα μονοπάτια, σε άλλους δρόμους και αισθάνθηκε μια τρομακτική προδοσία και μια αίσθηση απομόνωσης, γιατί είχε συνδέσει το εγχείρημα, το συνέχιση του εγχειρήματος φρονολογίας με το Heidegger και ξαφνικά είδε ότι ο Heidegger είχε πάει προς άλλες κατευθύνσεις. Και το 1930 στο Βερολίνο ο Husserl κάνει μία διάλεξη με τον τίτλο «Φρονολογία και Ανθρωπολογία» και επιτίθεται στον αναρθολογιστή Heidegger που ήταν δίθεν μαθητής του. Και έτσι έχουμε την πλήρη ρήξη. Το 1930 σταματάει και ο Heidegger να χρησιμοποιεί τον όρο «Φρονολογία». Κάνει μία πολύ ωραία παράδοση, τελευταία έτσι μεγάλη παράδοση, στο όριο της φρονολογίας, που λεγόταν «Κόσμος, περατότητα, μοναξιά» και εκεί λέει, παρετούμε από τον τίτλο «Φρονολογία», τον όρο «Φρονολογία» το οποίο τον κρατάτε μόνο για να περιγράψετε τη σκέψη του Husserl. Με αυτή τη λακωνική φράση σταματάει. Επανέρχεται στον όρο «Φρονολογία» το 1962. Εκεί γράφει ένα κείμενο «Η πορεία μου, ο δρόμος προς τη φρονολογία» και από εκεί και πέρα επανέρχεται, ας πούμε, στο μοτίβο που έλεγε η φρονολογία δεν είναι μόνο αυτό που είναι στην πραγματικότητα, είναι αυτό που είναι και η δυνατότητα. Δηλαδή, υπερέχει της πραγματικότητας η δυνατότητα. Η φρονολογία ως δυνατότητα το ενδιαφέρει, δηλαδή τι δυνατότητες είχε με το Husserl και αυτές οι δυνατότητες πρέπει να αξιοποιηθούν. Έτσι. Το πόσο ο ίδιος τώρα αξιοποίησε αυτό το φαινόμενο και πόσο μετασχημάτισε τη φρονολογία προς μία κατεύθυνση ερμηνευτικής φρονολογίας θα σου το πω την επόμενη φορά. Απλώς, επειδή έχω υποσχεθεί κάτι για το θέμα του χρόνου, σύντομα, 5 λεπτά, όχι ότι θα λυθεί το πρόβλημα, αλλά ο Husserl όταν αναλύει συνήθως το αντιληπτικό ενέργημα, αναλύει τη χωρική διάσταση των πραγμάτων, αλλά λέει τα συνειδησιακά ενεργήματα μας επιτρέπουν να εντάξουμε και χρονικά ένα αντικείμενο και αυτή η ένταξη χρονική έχει μια αντικειμενική διάσταση. Αυτός ο αντικειμενικός χρόνος, λέει ο Husserl, συγκροτείται πάλι μέσα στον χώρο της συνείδησης, η οποία συνείδηση βαθμιαία από την υποκειμενική αίσθηση του χρόνου φτάνει σε ένα αντικειμενικό χρόνο που είναι αποδεκτός από όλα τα υποκείμενα. Αυτός ο αντικειμενικός χρόνος έχει την καταγωγή του, λέει, πάλι στα συνειδησιακά ενεργήματα της συνείδησης. Και παίρνει σαν παράδειγμα, σε ένα περίφημο ερώτημα, νομίζω ένα από τα ωραιότερα βιβλία του Husserl, είναι μια σειρά παραδόσεων που είχε κάνει για τη φρονολογία της εσωτερικής συνείδησης του χρόνου. Φρονολογία, παραδόσεις για τη φρονολογία της εσωτερικής συνείδησης του χρόνου. Ήταν σημειώσεις που είχε και παραδόσεις που είχε γράψει από το 1909 έως το 1911. Αυτές τις παραδόσεις τις δημοσίευσε μετά με δική του επεξεργασία ο Heidegger το 1928. Και με τη βοήθεια της δεύτερης βοηθού του Husserl, που ήταν αυτή η κυρία Edith Stein, που έγινε από Εβραία Καθολική και ο Πάπας Παύλος, πρόσφατος Παύλος, την έκανε ανακήρυξη Αγία, έτσι, γιατί είχε τραγικό θάνατο του ναζισμού. Η Edith Stein μαζί με τον Heidegger είχαν εκδώσει αυτές τις παραδόσεις το 1928. Αλλά είχε καταγορηθεί ο Heidegger ότι έκανε λαθροχειρίες για να εμφανίσει το Husserl καρτεσιανά, υπερβολικά καρτεσιανό, και να αποκρύψει τη στοιχεία εκείνη της ανάλυσης που πήγαινε προς τη δική του κατεύθυνση. Λοιπόν, σε αυτό ο Husserl κάνει ένα παράδειγμα. Λέει πώς συγκροτείται ο υποκειμενικός χρόνος και πώς φτάνουμε στον αντικειμενικό και φέρνει ένα παράδειγμα. Το παράδειγμα μιας μελωδίας. Πώς γίνεται, λέει, και έχουμε μία μελωδία, ακούμε μία μελωδία και δεν ακούμε ένα άθροισμα από ήχους. Πώς συγκροτείται η αίσθηση της ακολουθίας, ότι ο ένας ήχος παραπέμπει στον άλλο και υπάρχει μία συνολική εντύπωση. Και λέει αυτή η συνολική εντύπωση είναι η συγκεκριμένη ζώσα παρουσία του χρόνου. Με ονομάζει το ζωντανό παρόν. Προσέξτε αυτή τη φράση, ζωντανό παρόν, γιατί έχει
κατηγορηθεί ο Χούσερ ότι είναι κοντά στη μεταφυσική της παρουσίας που λέει ο Ντερίτα. Ότι δίνει μια προνομιακή βάση στο παρόν και στο νυν. Κοιτάξτε πόσο διαστρεβλωτική είναι αυτή η κριτική. Λέει ο Χούσερ ότι αυτή η συνολική εντύπωση της μελωδίας μπορεί να παραχθεί διότι στην ουσία σε αυτό που λέμε ζωντανό παρόν λειτουργούν τρία ταυτόχρονα ενεργήματα. Τρία ταυτόχρονα συστατικά στοιχεία. Όταν ακούω κάτι, έχω μία πρωταρχική εντύπωση. Η οποία αυτή η πρωταρχική εντύπωση βαθμία σφήνει. Όμως, αυτή η πρωταρχική εντύπωση δεν είναι μόνη της λειτουργούσε. Ταυτόχρονα έχω ένα ενέργημα ανακράτησης της προηγούμενης πρωταρχικής εντύπωσης την ίδια στιγμή. Την ίδια στιγμή που έχω την πρωταρχική εντύπωση, έχω και ένα στοιχείο που ο Χούσερ το λέει retention. Retention σημαίνει ανακράτηση. Την ίδια ώρα δηλαδή που έχω μια πρωταρχική εντύπωση, αυτή η πρωταρχική εντύπωση δεν είναι αφοσιωμένη μόνο στο νυν, αλλά έχω και μια ανακράτηση της προηγούμενης πρωταρχικής εντύπωσης άμεσα μέσα στην πρωταρχική εντύπωση. Μέσα στην δομή της πρωταρχικής εντύπωσης υπάρχει και ανακράτηση προηγούμενη. Και υπάρχει και η προσδοκία της επόμενης, η προκράτηση, προτενσιόν, ρετενσιόν. Άρα δεν υπάρχει στο Χούσερ η αναφορά σε μία εντύπωση που είναι λήρως απορροφημένη από τον νυν. Υπάρχει, λέει ο Χούσερ, στην αρχική φάση μία συνείδηση ενός χρονικού πεδίου, μέσα στο οποίο έχουμε ταυτόχρονα πρωταρχική εντύπωση, ανακράτηση και προκράτηση. Αυτά όμως είναι ακόμα σε ένα επίπεδο προθεωρητικό, προαντικειμενικό και για να έχω την αίσθηση ότι σε μια μελωδική, ας πούμε, μελωδία, σαν να αναγνωρίζω το ίδιο πράγμα, πρέπει να έχω τη διαδικασία της ανάμνησης, η οποία επαναλαμβάνει την ίδια διαδικασία και μου δημιουργεί τις προϋποθέσεις να ταυτίζω την ίδια μελωδία που είχε συμβεί πριν από μία ώρα με αυτή τη μελωδία που συμβαίνει μετά από μία ώρα. Η ανάμνηση είναι ένα στοιχείο που δίνει αντικειμενικότητα. Αντιθέτως, η πρωταρχική εντύπωση, η ανακράτηση, την προκράτηση, ο Χούσερ συμβαίνουν σε ένα προ-αντικειμενικό πεδίο. Έχω μία ζωντανή αίσθηση πραγματικότητας, μία ζωντανή παρουσία, η οποία αρχίζει να εξαντικειμενικεύεται και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να περάσουμε σε ένα αντικειμενικό χρόνο όταν εμφανίζεται η διαδικασία της ανάμνησης. Μέσω της ανάμνησης ταυτοποιείται ένα συμβάν ως το ίδιο με αυτό που είχε συμβεί πριν από κάποια χρονική στιγμή. Και έτσι περνάω από την υποκειμενική αίσθηση βαθμιαία μέσω της διαδικασίας της επανελειμμένης ανάμνησης στη συγκρότηση του ίδιου αντικειμένου σε διαφορετικές χρονικές φάσεις. Αυτό σημαίνει τώρα ότι κατά κατηγορία, κατά του Χούσερ, ότι ήταν ένας άνθρωπος που έδινε έμφαση στο νυν, δεν ισχύει. Η στιγμή για το Χούσερ, η χρονική, διαπερνάται από τρεις δυνάμεις. Την πρωταρχική εντύπωση, την ανακράτηση και την προκράτηση. Και κάνουν τη συνολική εντύπωση ένα χρονικό συμβάν εξαιρετικά σύνθετο. Ο Χούσερ μιλάει για χρονικό υποκειμενικό πεδίο. Πάνω σε αυτό στηρίχθηκε μετά αυτό που λέει ο Χάιντιγκερ, η τριαδική εκστατική δομή του χρόνου. Βέβαια το απέκρυψε ότι ήταν από εκεί, αλλά όλη αυτή που λέει η εκστατική τριαδική δομή του χρόνου έχει την καταγωγή της σε αυτή την τριαδική δομή του χρονικού πεδίου όπως την αναλύει ο Χούσερ σε ένα από τα ωραιότερα βιβλία του, όπως λέει και ο Γάλλος Μισελ Ανρί. Μισελ Ανρί, ένας Γάλλος φωνολόγος, έλεγε το ωραιότερο βιβλίο του Χούσερ είναι αυτές οι παραδόσεις για τον χρόνο και το ενδιαφέρον είναι ότι πάει μιλάει για μελωδίες μουσικές, έτσι και πώς ο χρόνος συγκροτείται μέσα από τη μουσική μελωδία. Είναι ένα πολύ σύνθετο φαινόμενο το οποίο ο Χούσερ το αναλύει σε 500 σελίδες. Μετά από 10 χρόνια έκανε τα χειρόγραφα στο εξωτερικό του στο Μπέρναου και έκανε ριζική αναθεώρηση κάποιων αναλύσεων της χρονικής εμπειρίας, πάνω που σημαίνει ότι εγώ εδώ σας λέω κάτι τελείως συνθηματικό και
δυστυχώς δεν μπορώ να μπω σε βάθος αυτό το ζήτημα, απλώς το λέω διότι ο Χάιντεγκερ εδώ πέρα πάλι στηρίχθηκε και πάτησε στις μεγαλοφυείς και πρωτότυπες αναλύσεις και συλλήψεις του Χούσλι. Την επόμενη φορά που θα έχουμε αρκετό χρόνο και θα είμαστε και μαζί, θα έχουμε και χρόνο για πολλή συζήτηση. Απλώς θα σας πω πώς ο Χάιντεγκερ περνάει από την έννοια της ρεφλεξιών, απαντάει σε ενστάσεις του Νάτος και δημιουργεί μια έννοια ερμηνευτικής φραμιολογίας η οποία στηρίζει τη συμπάθεια προς τη ζωή. Το οποίο έχει ενδιαφέρον να το δούμε τι σημαίνει ακριβώς. Έτσι. Αυτό είναι η υπόσχεση που θα γίνει την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά υπόσχομαι θα κάτσω όση ώρα θέλετε να κάτσουμε όση ώρα για να μιλήσουμε ό,τι θέλετε. Να πάρουμε και πίτσες και ό,τι θέλετε. Και ό,τι έχετε σαν ερωτήματα, οτιδήποτε σας αφορά, θα τα συζητάμε την επόμενη φορά. Εντάξει. Να σου πω, η κύριε Μακίθα.